Νέο θλιβερό ρεκόρ κρουσμάτων και διασωληνωμένων ασθενών κατέγραψε η Ελλάδα. Όπως ανακοίνωσε ο ΕΟΔΗΣ, στη χώρα εντοπίστηκαν 2.166 νέα κρούσματα, εκ των οποίων 22 συνδέονται με σειροές και 40 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες είσοδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι πλέον 44.246. Για ένα δύσκολο διάστημα που έχουμε μπροστά μας, μίλησε κατά συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου ο Πρωθυπουργός, που όμως τόνισε ότι είναι διαχειρίσιμη η πίεση στο ΕΣΥ. Θα έχουμε μία πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, την οποία θεωρώ ότι είναι διαχειρίσιμη και απολύτως αντιμετωπίσιμη, και πιστεύω ότι εφόσον τα μέτρα εφαρμοστούν, θα έχουν αποτέλεσμα. Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η ραγδαία αύξηση των διασωληνωμένων στις ΜΕΘ των νοσοκομείων. Ο ΕΟΔΗ την Τρίτη ανακοίνωσε ότι οι διασωληνωμένοι ασθενείς είναι 169, με ενδιάμεση ηλικία τα 65 χρόνια, με το 89% να έχει υποκείμενο νόσημα ή ηλικία άνω των 70 ετών. Στην Ελλάδα, η επιδημία από την προηγούμενη εβδομάδα έδειξε σημεία εκθετικής αύξησης, ξεπερνώντας πλέον τις 2.000 διαγνώσεις ανά ημέρα, με μεγαλύτερη επιβάρυνση προς τα βόρεια της χώρας. Η Αττική παρουσίασε επιβάρυνση της επιδημιολογικής κατάστασης με αύξηση περίπου 30% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Ωστόσο, αρκετά μεγαλύτερη και εκρηκτική αύξηση του επιδημιολογικού φορτίου βλέπουμε στη Θεσσαλονίκη. Στην Ελλάδα καταγράφηκαν 13 ακόμη θάνατοι, με το συνολικό αριθμό να είναι πλέον 655. Ο Υφυπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης μίλησε για ψέματα και συγκοφαντίες, απαντώντας σε όσους ισχυρίζονται ότι μένουν ασθενείς με COVID εκτός ΜΕΘ. Θεωρώ αδιανόητο ότι υπάρχει κάποιος άνθρωπος που ισχυρίζεται ότι μένουν άνθρωποι εκτός ΜΕΘ. Όποιος ισχυρίζεται αυτό, ότι υπάρχει κόσμος εκτός ΜΕΘ, τότε σίγουρα δεν έχει σχέση με το σύστημα υγείας, και βεβαίως αυτά που διατυπώνει είναι ψέματα και συγκοφαντίες. Στην ενημέρωση, ο Νίκος Καρδαλιάς στάθηκε στα περιοριστικά μέτρα που πλήττουν ιδιαίτερα συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες, αναφέροντας ότι τα κριτήρια για τα περιοριστικά μέτρα είναι καθαρά επιδημιολογικά. Τα κριτήρια μας είναι απόλυτα επιδημιολογικά. Κάνουμε ακριβώς αυτό που μας προτείνουν οι ειδικοί, οι επιστήμονες, οι επιδημιολόγοι μας. Και δεν κάνουμε κάτι διαφορετικό από ό,τι γίνεται παγκόσμια. Σύμφωνα με τον Νίκο Χαρδαλιά, οι στιγμές είναι κρίσιμες και αν όλοι ενώσουν δυνάμεις και εφαρμοστούν τα μέτρα με ευλαβική ακρίβεια, η χώρα μπορεί να τα καταφέρει και να ξεπεράσει τη δύσκολη κατάσταση.